εκπροσώπων της δικαιοσύνης, ο πρώην αναπληρωτής διευθυντής εξοπλισμών του Υπουργείου Άμυνας Αντώνης Κάντας για την υπόθεση των ωφέλιμων αμοιβών ύψους δεκάδων εκατομμυρίων για προμήθειες όπλων. Ο Χρήστος Μιχαλίδης έχει το ρεπορτάζ. Πάμε στην Αθήνα τηλεφωνικός κοντά του. Χρήστο. Ναι, καλησπέρα. Από μίζα σε μίζα. Ναι. Η ιστορία και ο κύριος Κάντας καταθέτει ενώπιον του ανακριτή εδώ και κάποιες μέρες και κάθε φορά είναι μια μαραθώνια κατάθεση. Όπως είπες προηγουμένως, είναι το νούμερο 3 στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επί των ημερών του κυρίου Άκη Τσοχατζόπουλου. Ο προϊστάμενος του, άμεσος προϊστάμενος, είναι ο κύριος Γιάννης Μπόκος, ο οποίος πρωτοδίκως τον περασμένο Οκτώβριο καταδικάστηκε σε φυλάκιση 16 ετών για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Τώρα η υπόθεση συγκεκριμένη, για την οποία καταθέτει συνεχώς ενώπιον του ανακριτή ο κύριος Κάντας, αφορά μίζα που φαίνεται να έχει λάβει από μη κατονομαζόμενο εκπρόσωπο της γερμανικής εταιρείας Siemens. Η υπόθεση αφορά μια σύμβαση που υπεγράφει το 1999 για επέκταση των τηλεπικοινωνιών του ελληνικού στρατού και τον εξυγχρονισμό ενός ψηφιακού τακτικού συστήματος επικοινωνιών του ελληνικού στρατού. Το ποσό της μίζας φέρεται να εντοπίστηκε ως έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό του Κάντα στην Ελβετία. Εκεί λέγεται πως έφτασαν τα χρήματα μέσω μιας εταιρείας, της Martha Holdings, που περιγράφεται ως εταιρεία κουμπαράς, που έχει συνδεθεί με κεντρικό πρόσωπο στην κύρια υπόθεση των λεγόμενων μαύρων ταμείων της Siemens. Μέσα σε αυτή την ιστορία εμπλέκεται εμέσως και το όνομα του πρώην Υπουργού Εσωτερικών της Κύπρου, του κυρίου Ντίνου Μιχαηλίδη. Μάλιστα. Πάντως, ο κύριος Κάντας, όπως γράφουν οι εφημερίδες σήμερα, φαίνεται πως από τη στιγμή που αποφάσισαν οι ανακριτικές αρχές και βρήκανε μια άκρη, φαίνεται πως άρχισε να κελαϊδάει, όπως γράφουν οι εφημερίδες. Και σε κάθε ανάκριση, Χρήστανθε, αποκαλύπτει τα ονόματα αρκετών επιχειρηματιών, οι οποίοι κατά την δική του κατάθεση του έδιναν μίζες, ούτως ώστε να τακτοποιεί δικές του υποθέσεις. Δεν θα τελειώσει η υπόθεση αυτή. Είναι βέβαια. Δεν θα εξαντληθεί εύκολα. Μάλιστα. Και δεν θα τελειώσει μόνο επί Υπουργείας Τσοχατζόπουλου, γράφει το Έθνος σήμερα. Ενδέχεται να πάρει μπάλα και τον επόμενο Υπουργό της Άμυνας, που ήταν ο κύριος Γιάννος Παπαντονίου επί Σιμίτη. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο Μιχαηλίδη. Γυρίζουμε σε